Έγραψε ιστορία το βράδυ της Παρασκευής η οικογένεια του Γιούχτα σε μια ετήσια εκδήλωση με ανεπανάληπτη επιτυχία. Το κέντρο αναδρομές ήταν κατάμεστο με περισσότερους από 2.000 φίλους και προσκεκλημένους σε μια γιορτή για όλα τα τμήματα του σωματείου, με επίκεντρο βέβαια την εντυπωσιακή πορεία που κάνει η ομάδα ποδοσφαίρου στην Τρίτη Εθνική, διεκδικώντας πλέον ξεκάθαρα την άνοδο στην Football League. Η κοπή της πίτας συνοδεύτηκε με κέφι, χορό και εκπλήξεις, καθώς η διοίκηση της ομάδας των Αρχανών δεν ξέχασε τον συντοπίτη Σταύρο Αρναουτάκη, απονέμοντάς του μία φανέλα με το όνομά του και το νούμερο 10, θέλοντας να δείξει έτσι ότι ο Περιφερειάρχης Κρήτης αποτελεί το 10ο καλό για το σωματείο. Πάντα σε συνεργασία με τον Δήμο μας προσπαθούμε για τις αθλητικές υποδομές. Κύριε Δήμαρχε, ετοιμάστε τη μελέτη για τα 20 στρέμματα που έχουν αγοραστεί και η Περιφέρεια Κρήτης σας χρηματοδοτήσει για αυτό το έργο, όπως και το έργο της Αμάσας που σήμερα συζητήσαμε με τον πρόεδρο και τον πρόεδρο. Ευχαριστήσω για την παρουσία τον πρόεδρο της ΕΤΣΗ, από το πρόεδρο και να ευχαριστήσουμε για όλη την βοήθεια όλα αυτά τα χρόνια. Η εντυπωσιακή προσέλευση των φίλων της ομάδας στην εκδήλωση έφερε πολλά χαμόγελα στον Γιούχτα, με τα λόγια του Προέδρου Νίκου Μπουνάκη και του Αντιπροέδρου Μύρωνα Χιλετζάκη να είναι χαρακτηριστικά. Με την ευκαιρία μου δίνεται να ευχαριστήσω τον κόσμο που αγκάλιασε την πρωτοβουλία του Γιούχτα, που είναι κοντά μας στη σημερινή εκδήλωση. Έχω μια πολύ καλή σταθερή πορεία στη ΓΑΜΑ Εθνική. Στόχος μας είναι η σταθερή πορεία στην κατηγορία. Επίσης όμως θέλουμε η ομάδα του ποδοσφαίρου που πρωταγωνιστεί στη ΓΑΜΑ Εθνική να αποτελέσει το πρότυπο και το κίνητρο για τα νέα παιδιά να συμμετέχουν πιο μαζικά και στον αθλητισμό, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο που εμείς αγαπάμε, αλλά και στα άλλα αθλήματα, γιατί ο Γιούχτας έχει και ακαδημίες για όλα τα αθλήματα, και για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, για το βόλεϊ, γιατί έχουμε ενόργανη γυμναστική. Ένα ιστορικό σωματείο που αριθμεί 60 και πλέον χρόνια ζωής, ένα σωματείο που είναι από το 1957, το Σωματείο των Αρχανών, το Σωματείο των Αρχανιωτών, το σωματείο που έχει σήμερα 400 παιδιά, 400 νέα παιδιά σε 6 διαφορετικά αθλήματα. Ο Γιούχτας έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία φέτος και πραγματικά ο στόχος είναι η κορυφή. Παρόν στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων πολιτικών, τοπικών και αθλητικών φορέων ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ Νίκος Τζόρτζογλου, αλλά και ο χορηγός πολλών σωματείων του Ηρακλείου και πρόεδρος της Δαμάστας Αντώνης Παπαδάκης, με τα δύο σωματεία μάλιστα, τον Γιούχτα και τη Δαμάστα, να είναι αδελφοποιημένα. Αυτό που βλέπουμε εδώ σήμερα σαν αναδρομές είναι κάτι πρωτοφανές, εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξαναδεί και μάλλον ο κύριος Μπουνάκης θα πρέπει για του χρόνου να κλείσει άλλο μαγαζί στο Παγκρίτιο το στάδιο προκειμένου να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Μπράβο τους. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δουλεύει σωστά στο Γιούχτα. Όλο αυτό το όμορφο που φτιάχνει, οι συνειδήσεις ήθους που παράγει, τα 400 παιδιά που κρατάει στους χώρους αθλητισμού και στα σπορ. Πιστεύω ότι η Δαμάστα με το Γιούχτα έχουν τα ίδια όνειρα, έχουν τους ίδιους στόχους, την ίδια φιλοσοφία και την αγάπη προπαντός προς τον αθλητισμό. Σαφώς έχουμε αδερφοποιηθεί, θα είμαι πάντα δίπλα στο Γιούχτα και η Δαμάστα μαζί με το Γιούχτα πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί. Θα ευχηθώ και για τις Αρχάνες και για τη Δαμάστα στα υψηλότερες κατηγορίες όσο μπορούμε να φτάσουμε. Πιστεύω ότι με τέτοιους ανθρώπους οι Αρχάνες δεν έχουν ταβάνι, μπορούν να φτάσουν πάρα πολύ ψηλά. Και τους εύχομαι μέσα από την καρδιά μου το καλύτερο.